Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στα δικά μας και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά με αφορμή τη συνάντηση Στουρνάρα Χαρδούβελη με την Κριστίν Λαγκάρντ στην Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση πήρε το πράσινο φως για την απεμπλοκή της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι πρώτον οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν και δεύτερον ότι θα υπάρξει πρόνοια προληπτική στήριξη. Για κοροϊδία κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον εκπρόσωπό του μάλιστα να τονίζει πως η Κουμουνδούρου δεν πρόκειται να αναγνωρίσει καμία συμφωνία που θα αφορά στην απεμπλοκή μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η οποία δεν θα έχει την έγκρισή της. Προβληματισμό τώρα για το κατά πόσο η χώρα είναι έτοιμη να σταθεί ξανά απέναντι στις αγορές, εξέφρασε ο πρώην εκπρόσωπός μας στο Ταμείο, Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Η φόρμουλα για το συνενετικό διαζύγιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως κατέστησε σαφές η Κριστίν Λαγκάρντ στην ελληνική τρόικα Χαρδούβελη, Στουρνάρα και Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον, περνά μέσα από την οδό των διαθρωτικών αλλαγών. Το Μαξίμου δηλώνει αποφασισμένο να κάνει ένα βήμα τη φορά, προκειμένου η χώρα να βγει με ασφάλεια στις αγορές, με τον Αντώνη Σαμαρά να συγκαλεί την Τετάρτη Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να επαναβεβαιώσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Εκτός από τη δίχως παρέκκληση των μεταρρυθμίσεων αλλά και των διαθρωτικών αλλαγών, η Κριστίν Λαγκάρντ δίνει τη συνένεσή της για απεμπλοκή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόνο με πρόνοια προληπτική στήριξη, που ουσιαστικά πρόκειται για προληπτική πιστωτική γραμμή για την Ελλάδα, ενώ ζητά για καθαρές λύσεις που αφορούν στα μηνύματα που θα στείλει η χώρα μας στις αγορές, προκειμένου να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη τους. Μας συνέστησε να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν με τρόπο ώστε να γίνουν κτήμα του ελληνικού λαού και να συνεχιστούν, να μην οπισθοδρομήσουμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι αρρωγός στην ελληνική προσπάθεια και σε αυτό που πάμε να πετύχουμε. Μιλώντας στον Sky 100,3, τόσο ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο και η Ντόρα Μπακογιάννη, τόνισαν ότι η διαδικασία απεμπλοκής από το Ταμείο απαιτεί μεγάλη προσοχή. Δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα επιτόκια για την Ελλάδα. Καμιά χώρα δεν μπορεί να δανειστεί με τόσο υψηλά επιτόκια. Τώρα, το να λέμε ότι θα πέσουν τα επιτόκια και επομένως θα χρηματοδοτηθεί η Ελλάδα ομαλά τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί και να μην συμβεί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει σωστή διαπραγμάτευση, διότι ο στόχος για να φύγουμε είναι να βγούμε στις αγορές. Εάν λοιπόν οι αγορές έχουν την παραμικρή αμφιβολία για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τότε η χρηματοδότησή μας θα είναι προβληματική. Ο Πάνος Κουρλέτης επανέλαβε, μιλώντας στο Μέγκα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει καμία συμφωνία που θα αφορά στην απεμπλοκή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η οποία δεν θα έχει εγκριθεί από την Κουμουνδούρου. Στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, ναι, και με δεδομένη την πολιτική απονομοποίηση και απομόνωση αυτής της κυβέρνησης, εμείς δεν την εξουσιοδοτούμε να κλείσει μια συμφωνία η οποία αφορά τις επόμενες γενιές όταν αυτοί θα είναι σπίτι. Εννοείται ότι θα αμφισβητήσετε. Άρα δεν θα την αναγνωρίσετε οποιαδήποτε συμφωνία. Θα ζητήσουμε, βεβαίως. Όλοι αυτοί οι οποίοι τόσο χρόνια λέγανε ότι δεν θέλουμε μνημόνιο, ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, ξαφνικά τώρα μας κατηγορούν που κάνουμε την κίνηση απεμπλοκής και το χειρότερο δεν μας κατηγορούν, κυρία Μπουζδούκου, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να μην βγούμε από το μνημόνιο. Δεν χρειαζόταν οι άνθρωποι του Κώστα Σιμίτη που διευθύνουν τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ να φτάσουν μέχρι το γραφείο της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ουάσιγκτον για να βαφτίσουν διαφορετικά τη λέξη μνημόνιο, το οποίο θα μας δυναστεύει για πολλά χρόνια ακόμα. Το ΚΚΕ τονίζει ότι τέλος των μνημονίων για το λαό σημαίνει μόνο κατάργηση των δεκάδων μνημονιακών νόμων και ανάκτηση των απολειών από τα χρόνια της κρίσης. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και στα μείζωνα ζητήματα, για την επόμενη μέρα του μνημονίου. Ενδεικτική η τοποθέτηση του στενού συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, Νίκου Παπά. Προφανώς και δεν θα την αρνηθεί την πρόσκληση ο Αλέξης Τσίπρας και θα πει και ενώπιον του Πρωθυπουργού αυτά που πρέπει να του πει και τις δημόσια διατυπωμένες θέσεις μας. Όπως είχε πει ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Παπανδρέου του 2011 ότι πρέπει να παρατηθεί, θα είναι μια ευκαιρία να το ακούσει αυτό, φαντάζομαι, και διαζώσεις. Ο κύριος Τσίπρας πρώτα αυτοπροσκαλείται και μετά έχει το θράσος να δηλώνει δια του στενότερου συνεργάτη του ότι στο ραντεβού που έκλεισε μόνος του θα ζητήσει παρέτηση του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά με πρόσφατη την ψηφοφορία στη Βουλή, στη διάρκεια της οποίας επανεβεβαιώθηκε η δεδηλωμένη. Ο ξεπεσμός δεν έχει όρια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προτάσεις του Πάνου Καμένου για τα κόκκινα δάνεια, ενώ εντός της εβδομάδας θα δει και τον Σταύρο Θεοδωράκη.